Σε αυτό το σημείο νομίζω πως βρισκόμαστε πολύ κοντά για να ακούσουμε τον άνθρωπο της βραδιάς, τον Τάσο τον Μαχαίρα. Ο Τόμ Μαχαίρας ή επί το ελληνικό Τάσο Μαχαίρας, Τάσος Μαχαίρας, ήταν ένα παλικάρι ο οποίος έφυγε 7 χρονών από τη Θεσσαλονίκη μετά τον πόλεμο για να μεταναστεύσει μαζί με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη γνωρίστηκε με όλους αυτούς τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπλεχτεί με παρέες του δρόμου, με μαχαίρια, με όπλα και να καταλήξει στα ναρκωτικά. Θα μας πει σε λίγο την ιστορία του και θα δούμε πώς κατάφερε από το θάνατο να βρεθεί στη ζωή. Ποια δύναμη ήταν αυτή η οποία τον προσέλκυσε και τον τράβηξε από τον θάνατο στη ζωή. Θα αρχίσω πρώτα με την μικρή ομολογία. Θα ήθελα να σας δείξω μερικές φωτογραφίες εδώ. Πήρα καμιά δεκαριά φωτογραφίες να εξηγήσω πώς ο Χριστός με άλλαξε και με τη δύναμη του Ιησού Χριστού με έδωσε ένα καινούριο νου, μια καινούρια δύναμη στη ζωή μου. Και αυτό ήταν θαύμα, γιατί με είχαν δέσει σε τρελοκομείο μέσα και με δώσανε ηλεκτρικό σοκ και είπανε, έχασα το μυαλό μου, γιατί είχα πάρει τόσα ναρκωτικά για 3 χρόνια κάθε μέρα. Και δοξάζω τον Θεό, γιατί μπορώ ακόμα να μιλάω τα ελληνικά, γιατί έφυγα όταν ήμουν 7 χρονών από την Ελλάδα, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη όλα αυτά τα χρόνια και τώρα έγινα 65 χρονών. Μα θα με δεις εδώ 7 χρονών, όταν έφυγα μικρό παιδάκι, αυτός ο μικρός είμαι εδώ, με τον αδερφό μου τον Δημήτρη και την μαμά μου που έχει πεθάνει τώρα και πήγε για αυτή στον Κύριο. Έπειτα θα με δείτε σε άλλη φωτογραφία που άρχισα να παίζω τη κιθάρα. Έπειτα ξανά άρχισα να παίρνω ναρκωτικά όταν ήμουν καμιά 12 χρονών. Και ξανά εδώ πέρα είχα ένα συγκρότημα και το 1966 γνώρισα τη Βίκη. Αυτή είναι η Βίκη. Και είναι μαζί μου εδώ η γυναίκα μου τώρα, μα ήμασταν πολύ μέσα στην αγάπη ως παιδάκια. Αλλά μεγαλώσαμε τώρα και είμαστε παντρεμένοι 43 χρόνια. Αυτόν τον Ιούνιο θα είμαστε 44 χρόνια. Τώρα την άλλη φωτογραφία, εδώ είμαστε 16 χρονών και άλλη μια φωτογραφία. Εδώ πέρα είχαμε το συγκρότημά μας, αυτός που έπαιξε στο Woodstock, που παίζει τα τύμπανα και τραγουδούσαμε, κάναμε, τυπώσαμε κάτι μουσική εκείνα τα χρόνια. Και άλλη μια φωτογραφία, εδώ πέρα και άλλη μια, όταν παίρναμε το LSD και γίναμε hippies και μέναμε με άλλους ανθρώπους. Και άλλη μια φωτογραφία, εδώ πέρα όταν το σκοτώσανε τον Martin Luther και παίξαμε καμιά 75.000, πήγαμε να κάνουμε ένα demonstration για την ειρήνη, civil rights, στο Central Park, στη Νέα Υόρκη. Κι άλλο ένα, εκεί που πάρα λίγο να πεθάνω, μα ο Θεός δεν με άφησε να πάω στην κόλαση. Ήμουνα δημονισμένος, αλλά ο Χριστός έβαλε το χέρι Του και με έβγαλε από το σκοτάδι μέσα. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στα παιδιά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Κατερίνης, κάθε χωριό, κάθε πόλη στην Ελλάδα μας, να μιλήσουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, που είναι τα μόνο λόγια που μπορούν να μας δώσουν τη δύναμη να αλλάξει ο άνθρωπος. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι πέθανε στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Αυτό το ξέρουμε. Μα αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι ήταν για μας που πέθανε στο Σταυρό. Για μένα, προσωπικά. Και αναισθήθηκε από το θάνατο για να με καθαρίσει, να με ελευθερώσει και να με σώσει. Δεν το ήξερα αυτό. Είχα πάει στην εκκλησία, είχα βαφτιστεί στην εκκλησία. Ήξερα για τον Θεό, ήξερα για τον Χριστό, μα ήταν έξω από τη ζωή μου. Όταν άκουσα για πρώτη φορά, έπειτα από αυτό,
και άλλη μια φωτογραφία, ήρθε κάποιο παιδί, νόμιζα ήμουνα Ιησούς Χριστός εγώ. Διάβασα το βιβλίο, το τελευταίο πειρασμό του Χριστού από τον Καζαντζάκη και έπαιρνα το LSD 1968 και τα έχασα 100%, έτρωγα λουλούδια, ζούσα με τα δέντρα, με τα ζώα μέσα εκεί στα βουνά. Αλλά ο Χριστός έστειλε κάποιον αυτό το παιδί να με μιλήσει στον δρόμο και νόμιζα, ήμουν Χριστός, περπατούσα με ένα σταυρό εκεί έτσι, τρελός. 100% τα είχα χάσει. Και με λέει αυτό το παιδί, θέλεις να μιλήσουμε πνευματικά πράγματα? Και το λέω, εσύ είσαι ο διάβολος? Εγώ ήμουν ο Χριστός. Και με λέει, όχι, το όνομά μου είναι Μπρουσ. Εσύ είσαι ο διάβολος? Λέει, όχι, Μπρουσ με λέει. Κάτσε κάτω να μιλήσουμε. Κάθισε κάτω, πήρε μια Καινή Διαθήκη και άνοιξε, δεν ήξερα ότι ήταν, και ήταν μικρό βιβλιαράκι. Το έβγαλε από την τσέπη του και διάβασε κατά Ιωάννη 3:16 και 17 ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, όποιος πιστέψει σε Αυτόν να μην χαθεί αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και με είπε, ο Θεός δεν ήθελε να με δικάσει, γιατί δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να μας δικάσει αλλά να μας σώσει. Πρώτη φορά που το είχα ακούσει αυτό. Και τότε νόμιζα ότι αυτός ήταν ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός να με οδηγήσει. Και λέει, θέλεις να έρθεις με μένα? Και πήγα μαζί του και με πήγε σε ένα μέρος. Ήμουνα στα βουνά και με πήρε σε ένα νησί. Νόμιζα ήταν ο Παράδεισος. Είναι μέρος εκεί, 5 ώρες από τη Νέα Υόρκη, στα βουνά, στα Adirondack Mountains, και πήγα σε μια βάρκα, πηγαίνει γλίγορα και λέω, θα πάμε στον Παράδεισο σε βάρκα μέσα. Πήγαμε απέναντι, ήταν ένας άνθρωπος εκεί με άσπρα μαλλιά. Νόμιζα ήταν ο Θεός. Ακόμα τα ναρκωτικά, το LSD ήταν στο σύστημά μου μέσα. Ήρθε και με αγκάλιασε, με φίλησε, λέω, αυτός θα είναι ο Θεός. Είχε ένα βιβλίο μεγάλο, λέει, αυτή είναι η Αγία Γραφή. Πρέπει να τα ακούσει αυτά τα λόγια. Πήγα σε ένα σπιτάκι εκεί, ήτανε 12 παιδιά εκεί, ο Μάρκος, ο Πέτρος, όλοι εκεί ήτανε. Νόμιζα ήμουνα με τους 12 Απόστολους. Δεν τα έλεγα σε κανέναν. Και έπειτα κάνανε προσευχή και περιμένα να κάνω κι εγώ προσευχή. Ένας χτύπησε λιγάκι και το λέω, καληνύχτα, δεν ήξερα τι να πω. Την άλλη μέρα ψάχνω τον Χριστό, αυτό το παιδί που με είχε φέρει εκεί. Ψάχνω να βρω τον Χριστό και μιλάω σε έναν άλλο και λέω, πού είναι ο Χριστός? Ο Χριστός εδώ κάπου κοντά είναι. Και λέει, εγώ το μιλούσα κάτω εκεί στη λίμνη κοντά, σε μια μεγάλη πέτρα. Πήγα εκεί, καθίσαμε κάτω και άρχισε να με δείχνει από την Αγία Γραφή ξανά ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, όποιος πιστέψει σε Αυτόν να μην χαθεί αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτή τη φορά το κατάλαβα, ότι ο Θεός με μιλάει, ότι ο Χριστός πέθανε πριν 2000 χρόνια για τις αμαρτίες όλων τον κόσμο και τις δικές μου τις αμαρτίες. Κατάλαβα, το Άγιο Πνεύμα έκανε μια πολύ όμορφη φωτογραφία, καλύτερη από σαν μια ταινία που να τη δεις στο σινεμά. Και είδα τον Χριστό να πεθαίνει για μένα στο Σταυρό. Είδα το αίμα του πως έπεφτε για μένα, κατάλαβα ότι ήταν θυσία για μένα, θυσιάστηκε για να με καθαρίσει, να με σώσει και να με αλλάξει τη ζωή. Από εκεί βρήκα τη δύναμη να αλλάξω. Κατάλαβα ότι όταν το θάψανε, έπειτα αναισθήθηκε, το λέμε Χριστός Ανέστη. Όλοι οι Έλληνες το λέμε Χριστός Ανέστη και οι άπιστοι ακόμα Χριστός Ανέστη, να τους πεις, θα σε πούνε αληθώς Ανέστη.
Δεν το ήξερα ότι ο Χριστός αναισθήθηκε από το θάνατο. Δεν ήξερα ότι ήταν αληθινός. Άμα ήμουν κοντά του μπορούσα να τον πιάσω. Είναι τώρα στον ουρανό, στα δεξιά του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή πίστεψα ότι αληθινά ο Χριστός πέθανε και αναισθήθηκε και ζήτησα να με συγχωρέσει, ζήτησα να με αλλάξει, ζήτησα να με σώσει. Δεν ήξερα όλα τα λόγια, δεν θυμάμαι όλα τα λόγια που είπα, μα ήταν κάτι έτσι, πάρε τον εγωισμό μου, πάρε την αμαρτία μου, συγχώρησέ με Θεέ μου, έλα στην καρδιά μου και σώσε με Κύριε Ιησού Χριστέ. Πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Θεός που έγινες άνθρωπος και πέθανες για τις αμαρτίες μας και είσαι ζωντανός αυτή τη στιγμή, σώσε με. Αυτό ήταν το 1968, άλλαξε η ζωή μου. Την άλλη φωτογραφία θα δούμε τώρα και προχωράμε. Ήρθε και η Βίκη, την πήρα και αυτή την φιλινάδα μου σε εκείνη την πέτρα, νόμιζα ήταν μια μαγικιά πέτρα εκεί στη λίμνη κοντά, και ήρθε και εκεί και τη μίλησα τα λόγια του Χριστού, σώθηκε και αυτή. Έπειτα πήγαμε σε σχολή, τελειώσαμε τη σχολή, τη βιβλική σχολή και παντρευτήκαμε και έχουμε, θα δείτε σε αυτή την φωτογραφία, έχουμε και 5 παιδιά, 4 κορίτσια και άλλη φωτογραφία εδώ, 4 κορίτσια και ένα γόρι. Μία κόρη εδώ ήρθε, Βικτόρια, και έπειτα από παιδιά έχουμε και εγγόνια. Έχουμε 10 εγγόνια, 5 κορίτσια και 5 αγόρια. Την άλλη φωτογραφία και εδώ θα τελειώσουμε. Μια άλλη φωτογραφία έχουμε. Ανά η γυναίκα μου και άλλη μία. Εδώ. Να τα όμορφα δώρα του Θεού. Δίνω τη δόξα στον Θεό και τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, γιατί με έσωσε και άλλαξε τη ζωή μου. Αντί να πάω στην κόλαση, με έδωσε αιώνια ζωή, δώρο του Θεού. Και αυτό το δώρο το δίνει σε όποιον θέλει να το πάρει, αν θα μετανοήσουμε, αν θα εξομολογούμε ότι, και θα μιλήσουμε τα λόγια του Χριστού, θα έρθουμε στα πόδια του και θα ζητήσουμε βοήθεια. Όπως στην Αγία Γραφή ήρθε ο δημονισμένος κατά Λουκά 8 και βλέπεις ότι κάθισε στα πόδια του, εκεί θα βρεις τη δύναμη να αλλάξεις. Όχι να φωνάξεις τον Χριστό να έρθει να μπεις στη δικιά σου, στο δικό σου το τσουβάλι, μα να πας να τα αφήσεις όλα και να κάτσεις κάτω στα πόδια του και να ακούς τη φωνή του. Θα σε βάλει στο σωστό νου σου. Θα σε δώσει και ρούχα. Θα σε αλλάξει και τη ζωή. Θα σε στείλει πίσω στο σπίτι σου. Όταν πήγα στο σπίτι μου και η μαμά μου δεν ήξερε τι να πει. Πήγα πίσω και ζήτησα ο Θεός να με αλλάξει τη ζωή, όχι μόνο πνευματικά, μα και πρακτικά. Αυτά που είχα κλέψει πήγα πίσω να τα δώσω σε ανθρώπους. Όλα τα χρέη μου τα πλήρωσα. Γιατί ο Θεός θέλει να κάνουμε ειρήνη με όλους στη ζωή μας. Και όχι μόνο με άλλαξε εμένα, μα με έδωσε τη θέληση να πάω πίσω στη Νέα Υόρκη και να αρχίσω να μιλάω τα λόγια του Χριστού. Και είμαι εκεί 42 χρόνια τώρα, αρχίσαμε και εκκλησίες, έχουμε και σχολείο με τα 300 παιδιά του δρόμου, που είναι τώρα πηγαίνουν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και έχουμε και ταΐζουμε και αυτούς τους ανθρώπους που είναι άστεκοι, και 1.200.000 ανθρώποι τώρα τα περασμένα 30 χρόνια ήρθανε. Βοηθήσαμε 2.500 παιδιά που ήτανε ναρκωμανείς από το 1982. Και έχουμε κατασκήνωση για τα παιδιά του δρόμου. Αυτά δεν μπορούσα να τα κάνω εγώ καθόλου. Ήτανε ο Θεός που με άλλαξε εμένα και με έδωσε την δύναμη, την σοφία, την αγάπη να μπορώ να βοηθήσω τον άλλον άνθρωπο. Αυτή τη νύχτα θα μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού. Για την αγάπη του Θεού, γιατί η αγάπη του Θεού είναι ένα θαυμάσιο πράγμα. Θα το μιλήσω στα εγγλέζικα, γιατί έχουμε πολλοί φίλοι εδώ αυτή τη νύχτα που δεν μιλάνε ελληνικά, και θα ζητήσω τον Ηλία να έρθει αυτή τη στιγμή να τα μεταφράσει για σας τα ελληνικά.